καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ψυχογράφημα, την εκπομπή που αναλύει, σχολιάζει και καυτηριάζει θέματα της καθημερινότητας και όχι μόνο. Σήμερα θα ψυχογραφήσουμε το Instagram. Instagram. Έχει γίνει Facebook, Messenger και Snapchat και όχι απλά έχει γίνει, κοντεύει να τα κλείσει κιόλας. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Story. Όχι αυτό, αυτό. Τι είναι όλα αυτά τα φίλτρα, ρε story, ούτε σε καφετιέρα να έμπαινα. Τα περισσότερα φίλτρα έχουν όνομα από κάποια πόλη, στο story. Για παράδειγμα, αυτή η φωτογραφία έτσι είναι κανονικά και τώρα είναι στο Όσλο, τώρα στη Νέα Υόρκη. Θα μπορούσε να γίνει το ίδιο πράγμα και με ελληνικές πόλεις. Για παράδειγμα, αυτή η φωτογραφία είναι κανονικά και τώρα είναι στην Καλαμάτα. Είναι έτσι γκρι επειδή είναι ο καπνός από τον πάθο. Στο Instagram η δημοσίευση πρέπει να είναι τέλεια. Πρέπει να βρεις ημερομηνία, ώρα, φίλτρο, τοποθεσία, tag και το tag στο Instagram είναι σαν την ποταμιά. Πάει παπάκι. Επίσης εδώ δεν είναι Facebook για να απαντήσεις την επόμενη μέρα τα σχόλια και να ξαναεμφανιστεί αρχική και να πάρεις και άλλα like. Πρέπει να βρεις την ώρα ακριβώς που θα πάρεις τα περισσότερα like. Αλλιώς... Πάμε τώρα να δούμε μερικά κλασικά άτομα του Instagram. Πρώτον, είναι ο κλασικός τυπάς που ακολουθεί μόνο γυναίκες. Έχει ανεβάσει δύο φωτογραφίες, μία με το μηχανάκι του και μία με το τριφύλι του Παναθηναϊκού. Τον ακολουθούν 6 άτομα και ακολουθεί 650. Όταν πας στα άτομα που ακολουθεί και κάνεις scroll down, είναι σαν να βλέπεις τίτλους τέλους από υπερπαραγωγή ταινία πορνό. Δεύτερος, είναι ο πιστολέρο. Το άτομο που ανεβάζει τόσο πολλά story που φαίνονται απλές μικρές κουκίδες πάνω. Και επίσης, δίπλα του να ήσουνα, λιγότερα πράγματα για τη ζωή του θα ήξερες. Story στο Citizen με θέα την Ακρόπολη που αυτοσαρκάζεται και γράφει Βεθικός. Boomerang με το ασανσέρ που ανεβοκατεβαίνει στο Citizen. Boomerang με το όταν περπατάει και πάει προς το σταθμό. Άλλη φωτογραφία με την Ακρόπολη με διαφορετικό φίλτρο από την προηγούμενη. Μπαίνει στο τρένο. Boomerang με το τρένο που πάει. Φωτογραφία με την ταμπέλα του σουβλατζίδικο που μπαίνει. Φωτογραφία τα σουβλάκια και πάλι αυτοσαρκάζεται και γράφει Δίαιτα από Δευτέρα κλπ. Πάμε τώρα στο τρίτο άτομο, το συναισθηματικό, που ανεβάζει στα story του δημοσιεύσεις του Δεγαμινιώτη, που είναι λόγια που εμείς οι φλάκοι δεν καταλαβαίνουμε. Αν πραγματικά αγαπάς, πρέπει και να το δείχνεις. Αυτό είναι αγάπη. Αυτό που έχει σημασία στη ζωή είναι να σου δίνουν σημασία οι κατά σημασία σημαντικοί άνθρωποι που θέλεις στη ζωή σου. Όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί. Πάμε τώρα να δούμε το τρίτο άτομο, την, το τονίζω, influencer. Είναι η κοπέλα που θα ανεβάζει 15 story τη μία μέρα που θα σου λέει για το πόσο δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από ηλίθιες μόδες γύρω σου και πόσο πρέπει να έχεις τη δική σου προσωπικότητα και την επόμενη μέρα θα σου διαφημίσει παντόφλες αρούρια. Το άτομο που ζει και αναπνέει για το Instagram. Έχει φτιάξει ένα πλασματικό κόσμο και όλη η εικόνα που φτιάχνει είναι ψεύτικη. Νομίζεις, ας πούμε, ότι κάποιος είναι καλοντυμένος και είναι σε κλαμπ και στην πραγματικότητα δεν είναι. Καλή ώρα. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε και αν δεν σας άρεσε, κάντε μια κοινοποίηση, πατήστε ένα like, αφήστε μου ένα σχόλιο που θα βρίζετε. Επίσης, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για το όταν βγαίνουν τα βίντεο αυτά, για να μην τα βλέπετε έστω και κατά λάθος. Και μείνετε σε αυτό το κανάλι γιατί θα ανέβουν σύντομα παροδίες, κετσάκια και πολλά ακόμα. Γεια σας!